φυλακή τα παλιά. Κι ζήλια μοναξιά. Ζωή. Φυλακή τα παλιά κι ζήλια μοναξιά. Τη νύχτα αυτή ποιον αγαπάς? Εσένα. Αλλού. Στις φλέβες μου ο πυρετός μου λείπει σαν Θεός. Η ζωή, η ζωή με μέτρα και πόνα. Μιας προσευχής ο φυλαχτός στην φωτιά. Έλα τώρα, χαμογέλασε λιγάκι. Έχουμε γιορτή στο σπίτι μας σήμερα. Μπαμπά, τι να κάνουμε, δεν συμμερίζομαι τη χαρά σου. Η Λίδα πηγαίνει, έρχεται εδώ και χρόνια στο εξωτερικό. Η Ζήλια είναι ένα από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα, ξέρεις. Α, ναι. Και το Νέση Μιγιάγκηχτη είναι ένα από τα θανάσιμα ελαττώματα. Ο Αντρέας γενικότερα πιστεύει ότι κάθε νέος οφείλει να γίνεται καλύτερος από την οικογένειά του. Και να αποδείξει και στον εαυτό του και στους άλλους ότι είναι άξιος. Δεν θα ήθελα να βάλω τον εαυτό μου σε μια τέτοια διαδικασία. Ήδη συνυπάρχω πολύ δύσκολα με τον πατέρα μου στο νοσοκομείο. Εγώ πάλι δεν είχα ποτέ πρόβλημα με τον πατέρα μου. Νομίζω ότι ήμουν σχεδόν καλομαθημένη. Και με την ευκαιρία έχουμε ένα πολύ σημαντικό νέο να σας ανακοινώσουμε. Έναν ελληνικό διπλό με μπόλικο καϊμάκι. Έφτασε, Δεσποινής μου, έφτασε! Έλα μου εδώ. Παντρευόμαστε. Και το αποφασίσαμε χθες. Γεια σου, όμορφη. Γεια σου, Λίδα. Καλώς ήρθες και πάλι. Τέτοιες αποφάσεις δεν παίρνονται βιαστικά. Κι όμως, Ανδρέα μου, παίρνονται. Εσύ δεν ήσουν κατά του γάμου? Ευτυχώς που έχουμε τη δυνατότητα να αλλάζουμε γνώμη. Θα μπορούσε να κρατάς κλειστό το στόμα σου που και που. Ευτυχώς μπορώ να λέω αυτό που πιστεύω ελεύθερα. Και σταμάτα να πίνεις. Κι εγώ ευτυχώς μπορώ να κάνω ελεύθερα αυτό που θέλω. Κωνσταντίνα, ανησυχώ πολύ. Σε παρακαλώ, μην παντρευτείς. Δεν καταλαβαίνω, Σοφία, τι εννοείς. Κοίτα με. Θες να καταντήσεις σαν εμένα? Σ' αγαπάω. Και ο καθηγητής σου θα πρέπει να το πήρε πολύ βαριά. Από ό,τι θυμάμαι, βασιζόταν σε σένα. Σ' αγαπούσε σαν κόρη του. Τελικά εσύ μάλλον ξυπνάς το πατρικό ένστικτο στους άνδρες. Ναι, δηλαδή καμία σχέση με το ένστικτο που τους ξυπνάς εσύ, αδερφούλα. Καφέ θέλετε? Ναι, εγώ ευχαρίστως θα έπινα έναν. Πρέπει να φύγουμε. Να μην πιούμε πρώτα τον καφέ μας? Όχι. Έλα, πάρε την τσάντα σου, θα φύγουμε. Γιατί φέρεσαι έτσι? Πώς δηλαδή? Εσύ ανοίγεις το στόμα σου μόνο για να τις επιτεθείς. Ξέρεις τι λέω εγώ? Πως ό,τι και αν πει η Λίδα, στέκεστε και την ακούτε σαν χάνει με το στόμα ανοιχτό. Τώρα γιατί το είπες αυτό? Τι γιατί? Είναι στο Παρίσι. Έχει τον καθηγητή της που την υποστηρίζει και αυτή τι κάνει? Γυρίζει εδώ. Αφού εδώ βρήκε δουλειά, γιατί όχι? Ή τα έχει χάσει τελείως, ή κάτι άλλο πιο ύποπτο συμβαίνει. Τι θες να μάθεις, αν ο Κωνσταντίνος είναι εραστής μου? Είναι ένα ατύχημα. Τι? Τι έγινε? Ο αδερφός σου και η Σοφία είχαν ένα τροχαίο. Γυρίσατε επιτέλους! Γιατί είσαι έτσι ταραγμένη, τι συμβαίνει? Γιατί σας έπαιρνε όλο το βράδυ και το κινητό δεν έπιανε.
Η Σοφία με τον Αντρέα είχαν ένα ατύχημα και είναι στο νοσοκομείο. Ο Θεέ μου, χτύπησε, είναι καλά. Ο Αντρέας είναι καλά, με ένα επιπόλαιο τραύμα στο μάτι. Αλλά η Σοφία είναι σοβαρά. Με κάνεις και νιώθω ένοχος για τα χρήματα που δεν μπορώ να σου δώσω. Όχι που δεν μπορείς, που δεν θέλεις. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να βασίζομαι σε σένα. Σοβαρά. Μόνο που στις φυσιολογικές οικογένειες τα παιδιά βασίζονται στους γονείς τους. Και όχι το ανάποδο. Κατάλαβα. Λοιπόν, στείλτε μια συνάδελφο στο 44. Μάλιστα. Γιατρέ, συγγνώμη. Παρακαλώ. Εσείς παρακολουθείτε τη Σοφία Μαρκάτη? Όχι, ο γιατρός Λαζάρ. Ο πατέρας ή ο γιος? Ο γιος, ο Κωνσταντίνος. Πετάχθηκε μέχρι το σπίτι του. Θα επιστρέψει κανένα 2 ώρες. Τώρα, όσον αφορά το γιο σας, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Είναι από την Νεροφύλη του Χορτάτσι. Είναι μια εξαίρετη ιστορία αγάπης. Σας συνιστώ να τη διαβάσετε ολόκληρη, γιατί θα γράψουμε διαγώνισμα. Μπα, ήρθε και η Μαρκάτη. Κάλιο αργά παρά ποτέ, που λένε. Καλημέρα. Συγγνώμη που άργησα. Είχαμε κάποιο οικογενειακό πρόβλημα. Έχω φέρει και σημείωμα από τον πατέρα μου. Φέρε μου να το δω. Μάλιστα. Παιδιά, ανοίξτε τα βιβλία στη σελίδα 123 και διαβάστε το κείμενο. Τι δικαιολογία βρήκες αυτή τη φορά? Ο αδερφός μου είναι στο νοσοκομείο. Είχε αυτοκινητιστικό. Ναι, σε πιστέψαμε. Και η γιά σου έχει πεθάνει 5 φορές ως τώρα. Άντε ρε βλάκα. Ο αδερφός μου και η γυναίκα του είναι στο νοσοκομείο. Είχαν αυτοκινητιστικό ατύχημα. Λυπάμαι. Αλλά εγώ προτίμησα να μην χάσω το σχολείο. Πολύ γενναιόψυχη είσαι, Μαρκάτη. Πρότυπο μαθήτριας. Αλλά προτού σε δικαιολογήσω τη σημερινή σου απουσία, θα πρέπει να ρίξω μια ματιά στα προηγούμενα σημειώματα των απουσιών σου. Γιατί? Γιατί υπάρχει κάτι που δεν μου ταιριάζει και θέλω να το ελέγξω. Φανταστικό αυτοκίνητο. Τι βενζίνη και η σούπερ. Μπορώ να κάνω ένα test drive? Είναι αλήθεια ότι πρόκειται για ιστορικό μοντέλο? Από τα καλύτερα της εποχής του. Το καλύτερο. Δεν μου λες. Πάλι ήρθες να με τρελάνεις με τις ερωτήσεις σου. Ή θέλεις να μου πάρεις τη δουλειά? Όχι βέβαια. Το αυτοκίνητο θέλω να πάρω. Σε πόσα χρόνια? Τώρα. Κοίτα, δεν έχουμε εκπτώσεις. Και σε ξέρω, δεν έχεις ούτε ευρώ για δείγμα. Α, ναι. Τότε αυτά τι είναι? Αλλά αν δεν ενδιαφέρεις να το πουλήσεις, πες το μου. Να μην χάνω τσάπα τον καιρό μου. Αυτά είναι αρκετά για προκαταβολή. Μετά τα υπόλοιπα, με δώσεις. Αλλιώς, έχω βρει το ίδιο σε μια άλλη έκθεση. Λοιπόν. Όχι μόνο είσαι ψεύτρα, αλλά επιμένεις κιόλας. Αυτή η υπογραφή είναι πλαστή. Μα σας λέω ότι αυτή η υπογραφή είναι του πατέρα μου. Τότε για εξήγησέ μου. Δεν εξηγώ τίποτα. Κοίτα εδώ. Κοίτα τις υπογραφές. Όλες οι προηγούμενες είναι ίδιες. Μόνο αυτή διαφέρει. Και αν δεχτούμε ότι αυτή είναι η υπογραφή του πατέρα σου, τότε όλες οι άλλες είναι πλαστές. Μα τι σχέση έχουν οι άλλες, για αυτήν μιλάμε τώρα. Δεν είμαι ανόητη, κορίτσι μου. Και δεν μ' αρέσει να με κοροϊδεύει ένα κακομαθημένο σαν και σένα. Πήγαινε, κάθισε. Η απουσία θα μπει κανονικά. Και δεν θα δικαιολογηθεί. Και σήμερα ο βαθμός σου θα είναι η βάση. Τρίποντο. Ανάγωγη! Πήγαινε έξω τώρα! Ανάγωγη! Λουκά, με βοηθάς λίγο με τα ψώνια? Ναι.
Το δες αυτό το παρκαρισμένο αυτοκίνητο απ' έξω. Πιανού να είναι άραγε, δεν το έχω ξαναδεί στη γειτονιά. Δικό μου. Ε, τι πράγμα. Αυτό που είναι εδώ απ' έξω, δεν λες. Δικό μου είναι, σου αρέσει. Κοίτα, μια μικρή προκαταβολή και τα υπόλοιπα σε δόσεις. Καλά, και πού βρήκες τα λεφτά. Παραμιζόμουν στο εργοστάσιο. Έφυγα και ζήτησα και την αποζημίωση. Λοιπόν, τι λες, θα πάμε μια βόλτα. Κάτσε μια στιγμή για να καταλάβω. Παραιτήθηκες. Ναι, είπαμε. Μην το κάνεις θέμα όμως. Δεν το πιστεύω. Εδώ πέρα δεν τα βγάζαμε πέρα με δύο μισθούς. Πώς θα τα καταφέρουμε τώρα με τον ένα, μου λες. Μου ζήτα να με βοηθήσεις να πληρώσω και το τηλέφωνο. Μαμά, δεν θα είναι δύσκολο να βρω άλλη δουλειά. Άλλωστε με τα ψίχουλα που μου έδιναν. Μια χαρά λεφτά έπαιρνες. Τι νομίζεις ότι βρέχει δουλειές με λεφτά. Δεν βγάζει κανείς λεφτά δουλεύοντας όλη μέρα σε ένα εργοστάσιο. Σίγουρα όμως θα γίνεται αλλιώς. Και εγώ θα βρω το πώς. Λουκά, αγόρι μου. Δεν είναι τρόπος αυτός να αντιμετωπίζεις τη ζωή. Πίστεψέ με. Μάλιστα. Και στις εσύ λοιπόν ξέρεις το σωστό. Κρίνοντας από την κατάστασή μας δεν θα το έλεγα. Φεύγω. Πάω μια βόλτα να δοκιμάσω το αυτοκίνητο. Η ανάγωγη πήρε το απουσιολόγιο και το πέταξε μέσα στο καλάθι. Και όχι μόνο πλαστογράφησε τις υπογραφές, αλλά με ντρόπιασε μέσα στην τάξη με την ανάρμοστη συμπεριφορά της. Τα λέτε αυτά επειδή δεν με συμπαθείτε. Απ' την αρχή μ' είχε βάλει στο μάτι. Θα μπορούσατε να μας αφήσετε μόνο σας, παρακαλώ. Πολύ ευχαρίστως. Έχω πολύ πιο ενδιαφέροντα πράγματα να κάνω. Α, Μαρκάτη, Μαρκάτη. Μα είναι η συμπεριφορά αυτή, εξήγησέ μου. Μα κανείς δεν ακούει τι λέω. Σας εξήγησα ότι αυτή η υπογραφή ήταν του πατέρα μου. Ναι, ξέρω, ξέρω. Εντάξει, λοιπόν. Η αλήθεια είναι ότι τις προηγούμενες φορές είχα υπογράψει εγώ. Μόνο και μόνο όμως επειδή ο πατέρας μου δεν είχε χρόνο. Σας διαβεβαιώνω ότι πάντα γνώριζε για τις απουσίες μου. Καλά, λοιπόν. Τότε αρκεί να το ρωτήσω και να μου το επιβεβαιώσει. Θα μου πεις τον αριθμό του. Εντάξει, έκανα λάθος. Και σας υπόσχομαι να μην το ξανακάνω. Για αυτή τη φορά μην με τιμωρήσετε, σας παρακαλώ. Αρκετά προβλήματα έχει η οικογένειά μου. Ο αδερφός μου και η γυναίκα του νοσηλεύονται και η δική μου είναι μαζεμένη εκεί. Μαρκάτη, ποτέ δεν θα μεγαλώσεις αν στις αναποδιές καταφεύγεις τα ψέματα. Δεν το ξέρεις αυτό. Φαντάζομαι καταλαβαίνεις τι επίπτωση θα έχει αυτή σου η συμπεριφορά, α? Σας παρακαλώ, δεν θέλω να δώσω άλλη στεναχώρια στους γονείς μου. Το σχολείο έχει κάποιους κανόνες. Και εμείς οφείλουμε να τους σεβαστούμε. Εγώ δεν από τίποτα στους γονείς σου. Θα το πεις μόνη σου. Δύο μέρες αποβολή. Μήμη μας και έλεγε ότι κάποιος από το τμήμα σας πρέπει να πάει σε ένα μορφωτήριο και τέτοια. Σοβαρά μιλάς. Ούρλιαζε. Με ποιον τα έχει βάλει πάλι. Με ποιον άλλον. Με τη Μυρτώ. Πήρε το αποσιολόγιο και το πέταξε στα σκουπίδια. Λες και είναι η πρώτη φορά που συμπεριφέρεται έτσι. Αυτό να μου πεις. Καλά, εντάξει, Μυρτώ, είναι ικανή να ξεκινήσει πόλεμο, Μόνο και μόνο για να σπάσει κλάκα. Να τι έρχεται. Πάμε να μας πει τι έγινε με το λυκειάρχη. Όχι, μωρέ, πεινάω. Θα φύγω. Να πούμε μετά. Έγινε, γεια. Άντε, φιλιά, γεια. Μυρτώ, λέγε, τι έγινε. Άψογα όλα. Ο Λυκειάρχης ήθελε να μου προσφέρει και καφέ, αλλά αρνήθηκα, μωρέ, μην το βάλω σε κόπο. Είπαμε για την οικογένειά του, για τα παιδικά του χρόνια. Σοβαρά μιλάς. Ρε, εσύ έχεις κάψει εγκεφαλικά κύτταρα. Αυτός ο Γκλειώδης μου βάλε δύο μέρες αποβολή. Δύο. Αυτό σημαίνει ότι τώρα κοντεύεις να μείνεις από απουσίες. Έλα τώρα, τι μας λες. Ευτυχώς που έχω και σένα. Και τι θα κάνεις με τους δικούς. Βλέπω τη μάνα σου να σου το κόβει το παραδάκι. Και να σου πω πώς ήρθαν τα πράγματα με τον αδερφό μου, δεν ξέρω καν αν θα του το πω. Δηλαδή αλήθεια έλεγες. Με τον αδερφό σου, τραγαρέ. Ναι, ρε, τι σου λέω τόση ώρα. Ας τα να πάνε. Θέλω να πω και στο νοσοκομείο, αλλά δεν ξέρω για το τι νέα μπορεί να ακούσω. Συγγνώμη, βρε Σιμηρητό, που δεν σε πίστευσα πριν. Ενώ για τον αδερφό σου. Με ακούς? Με ακούς? Συγγνώμη, λέω. Ναι. Ποιος είναι ο τύπος? Τον ξέρεις? Ναι, τον ξέρω. Και μάλιστα, ή που είναι μεγάλος ψεύτης, ή...
είναι. Είναι η ραδανονά σου μεταμόρφωση στο μηχανάκι σε αυτοκίνητο. Μια πριγκίψα μου ζήτησε ένα σπόρο αυτοκίνητο και εγώ το πήρα. Λίγο κουλό αμάξι. Δεν έχω ξαναδεί παρόμοιο. Είναι παλιό. Αντίκα. Τουλάχιστον 30 ετίας. Δηλαδή πιο μεγάλο από μένα. Πάντως, αν τα μεσάνυχτα δεν μεταμορφώνεται σε κολοκύθα, είμαι μέσα για μια βόλτα. Δεν μπορώ. Περιμένω κάποιον για μια δουλίτσα που έχουμε. Καλά, κι εγώ δεν έλεγα για σήμερα. Άλλωστε σήμερα κι εγώ έχω δουλειά. Πάμε. Γεια. Φεύγω, αλλά θα τα πούμε. Ναι, κι εγώ πρέπει να πηγαίνω. Για εκείνη τη βολτίτσα που λέγαμε, τι λες για αύριο? Θα δούμε. Ναι. Γεια σου, πατέρα. Τίποτα νεότερο για την υγεία της Μαρκάτη? Είχαμε καμιά ένδειξη βελτίωσης? Η μόνη ένδειξη που έχουμε είναι ότι δυστυχώς είσαι αναξιόπιστος. Κάτι που επίσης δυστυχώς δεν διορθώνεται εύκολα. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Τι εννοώ? Εννοώ ότι αντί να χορηγήσει ηρεμιστικά στον Ανδρέα, έπρεπε να τον είχες ρωτήσει αν η γυναίκα του είχε κάποιο ιατρικό πρόβλημα. Αυτό εννοώ. Δεν μπορούσα. Ήταν σε κατάσταση σοκ. Το είπα και νωρίτερα. Ο Νίκος πάντως έμαθε ότι η κοπέλα είχε καρδιοπάθεια. Στένωση αορτής. Στένωση αορτής? Ακριβώς. Αλλά τι κρίμα. Μόλις τώρα έκανες τη σωστή διάγνωση. Πού μπορούσα να φανταστώ ότι έπασχε από την καρδιά της? Η ιατρική δεν έχει καμία σχέση με τη φαντασία. Σταμάτα να μου κάνεις κήρυγμα, πατέρα. Μια ζωή βέβαια αυτό έκανες. Αλλά από ό,τι είδες είχε τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιδίωκες. Μην αλλάζεις θέμα. Εδώ μιλάμε για μια λάθος απόφαση στα επίγοντα που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του ασθενούς. Ο Ανδρέας δεν ήταν δυνατόν να μ' ακούσει. Ήταν εκτός εαυτού. Καταλαβαίνεις τι σου λέω? Όπως και να έχει, αποφάσισα να την αναλάβει ο Νίκος. Α, μάλιστα. Εκεί το πήγαινες. Ο γαμπρούλης σου. Ο Νίκος Σημεωνίδης. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Αυτός θα ήξερε τι να κάνει. Ο κύριος Τέλειος. Ή αλλιώς ο κύριος Γλύφτης. Πρέπει να είσαι περήφανος που έχεις συνεργάτη τον Νίκο Σημεωνίδη. Ο ανταγωνισμός μας βοηθάει στην προσωπική μας εξέλιξη. Πατέρα, ακούς πως μιλάς. Σαν να διευθύνεις χρηματιστήριο και όχι νοσοκομείο. Τα μαθές. Ο Ανδρέας Μαρκάτης τράκαρε χθες το βράδυ. Ο άντρας σας το είπε? Ναι, ο Νίκος μου είπε ότι ο Ανδρέας είναι καλά, αλλά η γυναίκα του, η Σοφία, είναι πολύ σοβαρά. Τη θυμάστε, Σοφία? Πώς δεν τη θυμάμαι, τόσο όμορφη κοπέλα. Αλλά πάντα τόσο θλιμμένη. Από τότε που πέθαναν οι γονείς της, μου έδινε την εντύπωση ότι αργοσβήνει κι αυτή. Κρίμα, η Σοφία θα είχε όλα στη ζωή της, αλλά. Αλλά τα χρήματα δεν φέρουν την ευτυχία. Τη βοηθάνε όμως, λέω εγώ. Θέλω να σας ζητήσω μια χάρη με την ευκαιρία. Ναι, φυσικά, αν μπορώ, πες μου. Αν μπορείτε να μου δώσετε προκαταβολικά το μισθό μου ή έστω ένα μέρος, τα μισά. Μου είναι αδύνατον. Έχω πάρα πολλά έξοδα αυτό το μήνα. Είναι στίβατα τιμολόγια που έχω να πληρώσω. Σας παρακαλώ, δεν σας έχω ξαναζητήσει ποτέ τέτοια χάρη. Είναι ανάγκη, καταλάβετε με. Σε παρακαλώ, μην επιμένεις, μου είναι αδύνατον. Ίσως τον επόμενο μήνα. Συμβαίνει κάτι? Τίποτα. Εκτός του ότι δεν ξέρω πώς θα τα βγάλω πέρα μέχρι το τέλος του μήνα. Η Έλενα λέει να κάνω υπομονή. Ναι, βέβαια το λέει. Εκείνη δεν είχε ποτέ τέτοια προβλήματα. Αχ, Θεέ μου, γιατί να μην έχω ένα γιο με μυαλό στο κεφάλι του? Τώρα ξέρεις τι έκανε. Πήγε και παράτησε τη δουλειά του. Ναι, μου το είπε. Κοίτα, αν θες, εγώ έχω κάποια λεφτά στην πάντα. Δουλεύω εδώ, δουλεύω και στο νοσοκομείο. Μπορώ να σε βοηθήσω. Ωραία, είναι πολύ γλυκό αυτό που μου λες. Αλλά βρε Σταύρο, δεν μπορώ να κοιμηθώ άμα ξέρω ότι χρωστάω σε κάποιον δανεικά.
Ναι, μόνο που εγώ δεν είμαι κάποιος. Είμαι ο αγαπημένος συνεργάτης και καλύτερος φίλος του γιου σου. Τότε ξέρεις τι να κάνεις. Να του μιλήσεις. Μίλα του, εσένα θα σε ακούσει. Συμβούλεψε τον να ξαναγυρίσει τη δουλειά του στο εργοστάσιο. Καλά, τώρα σώθηκες. Είτε μιλάω στο Λουκά είτε στον τοίχο, το ίδιο πράγμα είναι. Λες και δεν το ξέρεις. Ανδρέα, ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό που περνάς, αλλά θέλω να δείξεις πίστη. Πίστη. Πίστη σε ποιον? Σε σένα. Αφήσέ με, σε παρακαλώ. Ηρέμησε. Η κατάσταση της Σοφίας είναι υπό έλεγχο. Σε λίγο θα συνέλθει. Ξέρεις τι νομίζω εγώ? Ότι έχεις δίκιο. Ναι, τώρα που την ανέλαβε ο γιατρός Σημεωνίδης, μπορεί και να έχει ελπίδες. Δεν σε καταλαβαίνω. Αυτό είναι μια συνηθισμένη πρακτική. Ας τα αυτά. Απλά ο πατέρας σου ξέρει ότι εσύ είσαι υπεύθυνος για την κατάσταση της Σοφίας. Εγώ είμαι υπεύθυνος. Ξέχασες την κατάσταση ήταν όταν την φέρανε εδώ πέρα. Εγώ την έσωσα. Μην την αγγίζεις. Φύγε από εδώ. Εξαφανίσου! Αυτό που περνάς δεν σου δίνει το δικαίωμα να μιλάς με αυτόν τον τρόπο. Ακούσέ με. Ακούσέ με καλά. Να εύχεσαι να τα καταφέρει, Σοφία. Γιατί αν δεν τα καταφέρει, θα σε τσακίσω με τα ίδια μου τα χέρια. Έγινα κατανοητός. Συνέβη κάτι? Όχι, κοίτα. Ουρανία μου, ο Αλέξανδρος πέρασε από το μαγαζί. Αχ, έμαθα για το ατύχημα, για την ύφη του. Ίσως δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Όχι. Ο Γιάννης του μίλησε τελικά. Ήμουνα κι εγώ μπροστά. Αλήθεια? Κι εγώ μόλις άκουσα για το ατύχημα, λέω τώρα σιγά μην κάτσει να ασχοληθεί με τον Λουκά. Είμαι εγωίστρια τελικά. Όχι, κορίτσι μου, όχι. Μόνο που ξέρεις να, ο Αλέξανδρος δεν μπορεί να κάνει και πολλά πράγματα. Μα πώς, αφού αυτός είναι το αφεντικό. Ναι, αλλά ο Λουκάς μας δεν σου είπε την αλήθεια. Τι θα πει αυτό? Δεν παραιτήθηκε. Έμπλεξε σε ένα καυγά με τον προϊστάμενό του. Και τον απολύσανε. Εγώ θα μπω. Θα έρθεις? Μπα, βαριέμαι. Αλλά δεν θέλω να γυρίσω και στο σπίτι. Έχει πολύ ωραία μέρα σήμερα. Λέω να πάω μια βόλτα. Μα τι κοιτάς? Καλημέρα, Μυρτώ. Καλημέρα, τι γίνεται? Θα συναντήσεις και σήμερα αυτό το φίλο σου? Όχι σήμερα. Τι ώρα σχολάς να περάσω να σε πάρω? Εγώ πηγαίνω. Τηλεφωνιόμαστε αργότερα. Ναι. Πήγαινε εσύ. Το αγόρι σου? Αν το ήθελα θα ήτανε. Αλλά εγώ είμαι ελεύθερη γυναίκα. Για παράδειγμα σήμερα βαριέμαι να πάω στο σχολείο. Θα με πας μια βόλτα? Πρέπει να πάω για δουλειά. Κρίμα. Κάποιες ευκαιρίες παρουσιάζονται μόνο μια φορά στη ζωή μας. Έκανα τι μπορούσα. Αλλά δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω. Μα τι έγινε, πώς χειροτέρεψε έτσι πάλι? Ο κίνδυνος δεν είχε περάσει. Ήμασταν μαζί όταν έπαθε την κρίση.
Και ενώ είχε συνέλθει και μου μιλούσε ξαφνικά. Καημένη Σοφία. Καημένη Ανδρέα. Καημένη Ανδρέα. Καημένη Ανδρέα. Με κατηγορεί ότι φταίω εγώ. Εγώ οδηγούσα το αυτοκίνητο. Προσπάθησε να το καταλάβεις. Έχει πάθει σοκ. Προσπαθεί να δικαιολογηθεί. Τουλάχιστον κατάλαβε πώς αισθάνεται. Κι εγώ, πώς αισθάνομαι εγώ. Κωνσταντινέ, είναι κάτι που δεν ξέρω. Κάτι που δεν μου έχεις πει. Τι εννοείς? Δεν ξέρω. Έχω μια περίεργη αίσθηση. Ο Ανδρέας τα έχει βάλει μαζί σου σαν να έχετε μαλώσει για κάποιο λόγο. Μπα, δεν πιστεύω να είναι αυτό. Είναι αυτό που είπες. Έχει πάθει σοκ και νιώθει υπεύθυνος για τη συνέβη. Εσύ, έχεις κάποιο λόγο να τα έχεις βάλει μαζί μου? Εγώ σ' αγαπάω. Και θα δεις που θα το ξεπεράσουμε κι αυτό. Φυσικά. Είσαι πολύ σημαντικός στο εργοστάσιο. Γιατί το λες αυτό? Δεν μπορεί να φεύγει ο καθένας από τη δουλειά του ότι ώρα γουστάρει. Αυτό είναι προνόμιο λίγο. Είμαι ελεύθερος άντρας εγώ. Εννοείται. Αλλά μπροστά με ενός έχει την ίδια άποψη. Αυτός είναι ένας σκλάβος. Του σπάσα τα μούτρα μια φορά και το ξανακάνω ευχαρίστως. Σαν να λέμε θες να κάνεις καριέρα, σπάς να στα μούτρα των προϊσταμένων. Δεν θέλω να κάνω καριέρα. Δεν θα μείνω για πολύ ακόμη στο εργοστάσιο του πατέρα σου. Έχω άλλα σχέδια εγώ. Έλα, για πες. Μήπως να γίνεις μέλος της μαφίας? Εκεί πάντα ψάχνουν τύπους που ξέρουν να σπάνε μούτρα. Κάνω σε αστιάκια θες. Εγώ πάντως μια μέρα θα φύγω από αυτή την πόλη. Θέλω να ταξιδέψω. Να γνωρίσω ανθρώπους, να δω τον κόσμο. Μάλιστα. Περιπετειώδης τύπος λοιπόν. Και δεν σου φαινότανε. Και πώς θα ταξιδέψεις? Πού θα τα βρεις τα λεφτά? Δεν ξέρω. Δεν το έχω σκεφτεί ακόμη. Μπορώ να κάνω το stop ή μπορεί και να μπαρκάρω. Αυτό είναι. Θα μπαρκάρω. Μάλιστα. Ένας αληθινός θαλασσόλυτος. Μια και το φέρει κουβέντα, πώς θα σου φαίνονταν να πηγαίναμε μια βόλτα με το σκάφος? Το ότι έχω αυτοκίνητο δεν σου φτάνει? Κοίτα. Αυτό εκεί είναι το αδερφού μου. Ξέρεις να το οδηγείς? Εσύ ξέρεις. Δεν είμαι εγώ η περιπετειώδης. Πόσο δύσκολο μπορεί να είναι? Πρόσεχε με χτυπήσεις, ακόμα δεν ξεκινήσαμε. Το κύμα θα έχει δυνατά ρεύματα. Βέβαια, εδώ η περιοχή θυμίζεται και τα θαλάσσια ρεύματά της και τους σεισμούς της. Μην κοροϊδεύεις. Καλά, ντε. Λοιπόν, εσύ είσαι ο καπετάνιος. Στις προσταγές σου. Και τώρα τι κάνουμε? Το να βάζαμε μπρος στη μηχανή, αυτό πώς θα σου φαινόταν για αρχή? Εντάξει, εσύ λύσε με εκείνη το σκηνή. Ποιο σκηνή, τον κάβο εννοείς? Όπως και να λέγεται, λύσε. Προσοχή, καπετάνιε. Οι ναυτικοί δεν λέμε ποτέ σκηνή στη θάλασσα. Είναι γρουσουζιά. Ορίστε, είμαστε έτοιμοι. Απίστευτο, τα κατάφερες. Άσε που έχεις και ένα στυλ μοναδικό. Ρε, κλέφτες, πού πάτε, βρε. Γύρισε πίσω, ρε. Τι θα πω τώρα στα αφεντικό. Μόλις το έχει ανακαινήσει. Σίγουρα θα με σκοτώσει. Μα γιατί πρέπει να πηγαίνουμε σχολείο? Είναι τόσο ωραία η ελευθερία. Με κορόιδευες προηγουμένως, αλλά είδες που ξέρω να το οδηγώ. Ναι, απλά είσαι κολόφαρδος. Μπα, δεν νομίζω. Όπως και να έχεις, σου έδειξα ότι δεν χρειάζεται να σε λένε Μαρκάτη για να κάνεις ωραία ζωή. Ναι, αλλά αν δεν σε λένε Μαρκάτη, ένα τέτοιο σκάφος ή τον ηρέμησε ή το κλέβεις. Κοίτα, και εγώ δεν έκλεψα τίποτα. Το σκάφος είναι δικό σου. Τι τρέχει? Δεν παίρνει μπροστά η μηχανή.
Δεν το πιστεύω, το χάλασες. Είσαι τελείως ανίκανος. Τίποτα δεν χάλασα. Μείναμε από βενζίνη. Κρέμα ενυδάτωσης, κρέμα αντιγύρανσης, κρέμα, κρέμα. Καλά, δεν σας πιστεύω, ε. Εσείς οι γυναίκες νομίζετε πως με μια κρέμα, αν παστωθείτε τσακ, ο χρόνος σταματάει. Ο χρόνος είναι άσπλαχνος, αγαπητέ μου Σταύρο. Άσε μας τουλάχιστον να πιστεύουμε ότι μπορούμε να τον σταματήσουμε. Με τις κρέμες. Ωραία. Για τα όνειρα αρκούν κι αυτές. Α, με συγχωρείτε. Κέντρο ομορφιάς, καλημέρα. Μαμά, δώσε μου το Σταύρο. Γιατί? Γιατί πρέπει να κανονίσουμε για απόψε, έχουμε πει να βγούμε. Α, εντάξει, τον φωνάζω. Πώς πάει η δουλειά? Καλά, πώς σας τα πηγαίνει. Δώσε μου το Σταύρο, δεν μπορώ να μιλήσω πολλή ώρα. Καλά, καλά, περίμενα. Σταύρο! Ναι. Έλα, ο Λουκάς σε θέλει. Ο Λουκάς, τι θέλει? Για το ραντεβού απόψε, λέει. Ποιο ραντεβού? Ναι. Σταύρο, μ' ακούς? Ναι, έλα, λέγε. Έχω μπλέξει. Πρέπει να με βοηθήσεις. Πού είσαι? Είμαι στη θάλασσα. Έξω. Με πια? Τι με πια? Μην κάνεις ηλίθιες ερωτήσεις. Σου είπα, θα με ακούσεις ή όχι. Καλά, πώς βρέθηκες εκεί μαζί της? Πήραμε το σκάφος του αδερφού της να κάνουμε μια βόλτα και μείναμε από βενζίνη. Λουκά, δεν με κοροϊδεύεις έτσι. Από πού παίρνεις? Αλήθεια σου λέω. Σε παίρνω από το κινητό της κοπέλας. Έλα γρήγορα. Εντάξει, εντάξει. Σε 10 λεπτά και θα είμαι εκεί. Και μην ανησυχείς για την ουρανία. Λέξη δεν θα πω. Ξέρω εγώ να τη χειρίζομαι. Έλα, γεια. Ώστε έτσι, ε. Ξέρεις να με χειρίζεσαι, ε. Για λέγε τώρα. Καλά, πώς κάνεις έτσι? Δεν είπα τίποτα. Πού έμπλεξε πάλι ο Λουκάς? Κοίτα, ο Λουκάς δηλαδή μου είπε ότι... Δεν πήγε πάλι στη δουλειά του, ε. Αυτό ήτανε. Τώρα θα τον διώξουν για τα καλά από το εργοστάσιο. Α, τι μαγειρεύεις? Λουκάνικα με σάλτσα. Νόστιμο. Θυμάσαι που στο έφτιαχνα αυτό όταν ήμασταν στην Αθήνα. Δεν αφήνεις στην Αθήνα τώρα? Λίγο πιπέρι, ε. Τι θα τη κάναμε τώρα? Κάτσε πιο εκεί. Μαμά, σταμάτα. Θα το κάνω εγώ. Μα κάτι κακός είναι αυτό. Να σε βοηθήσω ήθελα. Να με βοηθήσεις ήθελες. Γιατί πιστεύεις ότι είσαι πολύ καλή, έτσι. Εσύ πάντα ξέρεις ποιο είναι το σωστό. Αλλά στο λέω και να το ξέρεις. Μόνο μπελάδες δημιουργείς, μαμά. Μόνο μπελάδες. Λουκά, για σε παρακαλώ. Μου τα είπε όλα ο Σταύρος. Εσύ με κάρφωσες το Μαρκάτι. Σε κάρφωσα? Έχω μόνο του τηλεφώνησα για να τον ρωτήσω αν σε έστειλε να συνοδεύσει την κόρη του. Ναι, γιατί με στέλνει συχνά να συνοδεύσει την κόρη του. Θες και τα λες. Αλλά εσύ δεν καταλαβαίνεις. Θέλεις πάντα να με βοηθάς. Βλέπεις, εγώ δεν αξίζω. Δεν μπορώ να τα καταφέρω μόνος μου. Θα έπρεπε να σου δώσω χρυσό μετάλλιο για τις βλακίες που κάνεις. Τώρα είμαστε δύο που αξίζουμε μετάλλιο. Εξαιτία σου δεν θα με αφήσουν να ξαναπάω στο εργοστάσιο. Η ευθύνη είναι μόνο δική σου. Θα γίνω υπεύθυνος. Αλλά με σένα συνέχεια πάνω από το κεφάλι μου. Δεν αντέχω άλλο. Το μόνο που κάνεις είναι να με προσβάλλεις, να με ταπεινώνεις. Μόνο προσβολές, τίποτα άλλο. Χειρότερος και από τον πατέρα σου είσαι. Τι σχέση έχει ο πατέρας μου, ε? Τι σχέση έχει ο πατέρας μου? Μπορούμε να πάμε, ο Αντρέας δεν πρόκειται να έρθει. Δεν θα περιμένουμε την Αντριάννα. Πήρε πριν τηλέφωνο και είπε ότι θα αργήσει. Μπορείς να σερβίρεις. Πώς είναι η Αντριάννα? Δεν είναι πολύ καλά. Μα τι συνέβη? Τίποτα. Μα θα μου εξηγήσει κανείς? Δεν μας εξηγήσει εσύ καλύτερα τι έγινε σήμερα? Μαμά. Καλά σου λέει ο πατέρας σου, γιατί δεν πήγες στο σχολείο? Εντάξει, με απέβαλαν για λίγες μέρες, αλλά ήταν άδικο, σας τορκίζομαι. Την ακούς? Ποτέ δεν αναλαμβάνεις ευθύνες. Γιατί δεν μας είπες τίποτα? Ήσασταν τόσο στεναχωρημένη με τη Σοφία. Δεν μου φάνηκε σωστό. Ναι. Και σου φάνηκε σωστό να βγεις βαρκάδα με αυτόν τον τύπο. Ποιον τύπο? Έναν Λουκά που δουλεύει στο εργοστάσιο. Βγήκες με εργάτη του πατέρα σου, μα τι σκέφτηκες? Δεν ήξερα ποιος ήταν. Και εν πάση περιπτώσει δεν είναι εργάτης πια. Ο μπαμπάς τον απέλησε. Φυσικά και τον απέλησα. Ξέρεις τι τσατήλας ήταν.
Ελπίζω να μην συναναστρέψετε τέτοιους τύπους. Είναι πολύ συμπαθητικό παιδί. Συμπαθητικό είναι. Αν ξαναβγεί μαζί του, θα σκόψω τα πόδια. Θα κάνουμε μια συμφωνία. Εσύ δεν θα ξαναβγεί μαζί του και εμείς θα ξεχάσουμε την αποβολή. Συμφωνεί. Εντάξει. Όπως θέλετε. Γιατί ανέφερες τον πατέρα μου? Έτσι το είπα πάνω στα νεύρα μου. Εσύ δεν έλεγες πάντα ότι ήταν ένας άγιος, ένας υπέροχος άνθρωπος? Μην αλλάζεις θέμα, δεν μιλάμε για τον πατέρα σου τώρα. Εσύ τα βάζεις μαζί του για να μου επιτεθείς. Μπορείς να μου πεις γιατί μαλώνουμε με συνέχεια? Γιατί εγώ είμαι ανεύθυνος γι' αυτό, το ξέχασες. Εσύ το μόνο που ζητάς είναι κατανόηση. Να σε καταλαβαίνουμε, να σε δικαιολογούμε. Εμένα ποιος με σκέφτεται όμως, μου λες? Με σκέφτεται εμένα κανένας? Πρόβλημά σου. Άλλωστε τώρα πια είναι αργά. Τι εννοείς? Μαμά, φεύγω από το σπίτι. Αυτό ήταν, το αποφάσισα. Πάρα πολύ καλή. Λαχανικά. Δεν παχαίνουν, δεν κάνουν κακό στο σηκώτη και φτιάχνουν και τη διάθεση. Αν οι ασθενείς μου ακολουθούσαν τις διατροφικές συνήθειες από το σπίτι, σας διαβεβαιώνω ότι δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα. Άντρα να μπω την εξαιρετικά του παιδί. Έτσι και διέκριση για να στείλω email. Καλά, δεν είναι προφορά στα γυαλιά, τώρα πώς θα τον απολύνεις. Καλά, θα τα φορέσω. Λοιπόν, πώς φύγε η πρώτη μέρα της συνήθειας αυτή στο σχολείο? Τι να σου πω, Βικτωρά μου. Από ό,τι μου φαίνεται, αυτή η κοπέλα έχει έντονη κλίση στην αεραποστολή. Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ αφοσιωμένη στην ιατρική. Ήταν όμως μία από τις εξαιρετικές φοιτήτριές μου. Πάντα έτσι κάνω όταν εμφανίζεται κάποια έξυπνη συνάδελφος. Μα τι λες τώρα, Έλενα? Λέω απλά ότι μου είναι πάρα πολύ συμπαθής. Προσωπικά, εγώ χαίρομαι που γύρισα. Αν και ήμουν σίγουρος ότι θα εγκατασταθεί στη Γαλλία. Νομίζω ότι θα τα βρείτε. Αντριάννα. Μπαίνεις μέσα χωρίς να μου μιλήσεις. Με συγχωρείς, παπά. Αλλά ήθελα να μείνω λίγο μόνο. Ναι. Μου είπε η μητέρα σου τι συνέβη με τον Αντριά. Οπότε μπορείς να φανταστείς πώς αισθάνομαι. Ναι, αλλά ξέρεις τον αδελφό σου, έτσι δεν είναι? Ναι, φυσικά. Όμως δεν θα μπορούσε να επιμείνει κάτι τέτοιο μόνο και μόνο για να με πληγώσει. Ξέρεις και τον Κωνσταντίνο. Τον ξέρεις καλά, δεν είναι έτσι? Δεν ξέρω, παπά. Δεν ξέρω. Θυμάμαι τις φορές που πήγαινε για τένις με τη Σοφία. Τα βράδια που αργούσε γιατί ήθελε να του μιλήσει η Σοφία. Τέλος πάντων, στοιχεία υπάρχουν πολλά. Αντριάννα, εδώ δεν είναι δικαστήριο. Τι εννοείς? Εννοώ ότι πρέπει να συναντήσεις τον Κωνσταντίνο και να βγάλεις τα συμπεράσματά σου. Και να του μιλήσω για να μάθω τι. Δεν μπορεί. Θα σου δώσει κάποιες εξηγήσεις. Να του δώσω δηλαδή την ευκαιρία να υπερασπιστεί τον εαυτό του για να αρχίσει τις δικαιολογίες. Δυστυχώς, μπαμπά, τις ξέρω καλά αυτές τις περιπτώσεις. Μα τι λες? Εδώ μιλάμε για την ίδια αυτή τη ζωή. Για τον άντρα που αγαπάς. Δεν είναι δικαστήριο. Αντριάννα, συνέλθε. Δεν έχεις καμιά δουλειά εδώ. Αυτή τη στιγμή έπρεπε να είσαι κοντά του.
Αλέξανδρος είναι συντετριμμένος. Είναι φρικτό να βλέπεις το παιδί σου να υποφέρει και να μην μπορείς να κάνεις τίποτα. Μωρέ, λέξη δεν το παίρνεις. Τώρα η αλήθεια είναι ότι εμείς οι άντρες τα κρατάμε όλα μέσα μας. Ωχ, Θεός χωρέστε την καημένη τη Σοφία. Έλα, αγάπη μου, έλα να μας πεις. Πώς ήταν η πρώτη μέρα στο νοσοκομείο? Θαύμα. Και πώς να ήταν, μαμά. Λίγο νευρασθενικοί συνάδελφοι, ασθενείς που τους φέρονται σαν αναρρυθμοί και όχι άνθρωποι. Όχι πως δεν τα ήξερα, δεν τα περίμενα δηλαδή, αλλά με νιώθω άσχημα. Έλα τώρα, σαν να μην ξέρεις πόσοι συνάδελφοί σου θα θέλανε αυτή τη θέση. Πολύ. Και μάλιστα θα ήταν και καλύτερη από μένα για τη θέση αυτή. Ρε κοριτσάκι μου, για να καταλάβω. Εσένα σ' αρέσει η καινούργια σου δουλειά? Ναι, φυσικά. Κατάλαβα. Μάλιστα, αποφάσισες κιόλας, έτσι. Τι πράγμα? Να φύγεις πάλι. Να δεχτείς τη δουλειά στο Παρίσι. Μαμά μου, χαίρομαι που ήρθα. Αλήθεια. Αλλά πρέπει να σκεφτώ κι εγώ τι θα κάνω στη ζωή μου. Και αυτή η θέση στο Παρίσι μπορεί να είναι πολύ κατάλληλη για μένα. Φυσικά. Σε ψάχνω όλη μέρα. Να. Είχα κλείσει το κινητό. Μπορείς να μου πεις τι σε έπιασε? Κωνσταντίνε, θέλω την αλήθεια. Την αλήθεια? Είχατε σχέση με τη Σοφία? Εγώ και η Σοφία? Τι ερώτηση είναι αυτή? Μου το είπε ο Ανδρέας. Η Σοφία του ομολόγησε ότι ήσασταν εραστές. Έλα τώρα, Αντριάννα, σε παρακαλώ. Ναι, Κωνσταντίνε, άκουσέ με. Θέλω να μου το πεις εσύ. Θέλω να το ακούσω από σένα. Τι συνέβη μεταξύ σας? Δεν καταλαβαίνω τι θέλεις να μάθεις. Την αλήθεια. Ωραία, λοιπόν. Θα μ' αφήσεις να σου μιλήσω? Θα μ' αφήσεις να σου εξηγήσω? Ναι, θέλω να ξέρω. Μου τα έχεις πει όλα για τη Σοφία, έτσι δεν είναι? Όχι. Όχι, δεν στα έχω πει όλα. See?